Οι μέρες περνούν και οι μαθητές θα κληθούν να ξαναεπιστρέψουν στα Θρανία. Σχεδόν ένα μήνα μετά το μεγάλο σεισμό, δεν έχουν δοθεί ακόμη τα τελικά πορίσματα από το Υπουργείο Υποδομών για το ποια σχολεία μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα και ποια χρειάζονται συντήρηση. Η εκπαιδευτική κοινότητα περιμένει τα τελικά πορίσματα του δευτεροβάθμιου ελέγχου των κτηριακών υποδομών και υπάρχει μεγάλη ανησυχία και αγωνία σε όλους, εκπαιδευτικούς και γονείς. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν ξέρουμε ακόμα ποιες σχολικές μονάδες άμεσα μπορούν να επισκευαστούν και ποιες θα χρειαστεί μεγάλο χρόνο γιατί θα έχουμε μεταφορά των μαθητών. Σε μια πρώτη σύσκεψη που έγινε σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αποφασίστηκε οι μαθητές των οποίων τα σχολεία θα χρειαστούν συντήρηση να κάνουν μάθημα σε γειτονικά σχολεία τις απογευματινές ώρες. Μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, οι σχολικές μονάδες που θα κριθούν ακατάλληλες και θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να επισκευαστούν, να πάνε σε γειτονικές σχολικές μονάδες και μάλιστα απογευματινές ώρες. Είναι ένας γολγοθάς για μαθητές και εκπαιδευτικούς, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να συνεχιστεί η τηλεκπαίδευση μέχρι τον Ιούνιο. Εμείς λοιπόν από τη δική μας πλευρά καλούμε όλες τις αρμόδιες φορείς, υπηρεσίες, Δήμο, ΚΤΥΠ, να προχωρήσουν άμεσα, να δώσουν στην δημοσιότητα τα αποτελέσματα των τεχνικών ελέγχων για να δει υπάρχει αυτή η αγωνία και η ανησυχία στους εκπαιδευτικούς. Ο πρόεδρος των δασκάλων του Νομού Λάρισσας επανέλαβε το αίτημα του Συλλόγου για ασφαλή σχολεία, ζητώντας από τις αρμόδιες αρχές να καταρτήσουν επιπλέον ένα πρόγραμμα ανέγερσης νέων σχολείων και ειδικά για τα σχολικά κτίρια, τα οποία μετρούν ήδη 100 χρόνια.